Καλησπέρα και από μένα. Το μοιράσαμε με τη Ζέτα. Εγώ θα μιλήσω για ένα πιο φιλικό θέμα, το οποίο είναι και λιγότερο γνωστό στους μιλητικούς, το οποίο αφορά το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΟΣΑ επηρεάζουν το περιεχόμενο των σπουδών και όχι μόνο τα υπόλοιπα στοιχεία της δομής του. Πρώτα απ' όλα, όπως φάνηκε από την εισήγηση της ΔΕΤΑ, της ΖΕΤΑΣ, για να γίνουν κατανοητά τα ζητήματα της εκπαίδευσης, πρέπει κανείς να τα συσχετίσει με τη γενικότερη πολιτικο-κοινωνική κατάσταση. Γιατί η εκπαίδευση η μαζική είναι ένας θεσμός που δημιουργείται και παράλληλα με το καπιταλιστικό κράτος, προκειμένου να το αναπτύξει, προκειμένου να προσαρμόζεται, να προσαρμόζονται μέσω αυτής τα άτομα, ώστε να γίνουν πολίτες της επιδημητής κοινωνίας. Επιδημητής από ποιους? Από αυτούς που έχουν την ισχύ. Συνεπώς, κάποια φιλιναφλήματα ότι πρέπει είναι εθνικό θέμα η παιδεία και δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα, είναι έολα, γιατί οι ίδιοι οι οποίοι τα λένε αυτά τα πράγματα είναι αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν την πολιτική που θέλουν και στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση λοιπόν έχει στόχο να προετοιμάσει τα παιδιά και κάποιοι έχουν την ικανότητα να το ορίσουν αυτό το πράγμα. Θέλω τώρα για να το συνδέσω και λίγο με αυτό που είπε η Ζέτα για την, για την διαδίκτυο εκπαίδευση. Αυτό το, ξέρετε, λίγο να κάνω τελειώσει η μηχανή για να ακούγομαι. Ξέρετε, σε πολλούς τομείς, σε όλες τις μεταρρυθμίσεις που κάνουν, όπως τις λένε μεταρρυθμίσεις, και τώρα άμα διαβάσει κανείς τις εισηγήσεις και παλιότερα πολλές, ισχύει αυτό που έλεγε στο τραγούδι ο Διονύσης ο Σαββόπουλος, παίρνουν την αλήθεια μου και μου την κάνουν λιώμα. Δηλαδή, εκείνο το οποίο πραγματικά όλοι θα θέλαμε, συνεχώς ο κόσμος να μορφώνεται με την ονομασία του σε διαβίου εκπαίδευση, η οποία δηλώνει υποτίθεται κάτι τέτοιο ωραίο πράγμα. Μα τι ωραίο πράγμα, όλο να μορφώνει σε συνέχεια. Τι είπες? Λέω το Υπουργείο που άλλαξε. Του άλλαξαν και το όνομα και το βάλανε διαβίου εκπαίδευση. Στην πραγματικότητα, θέλω να σας θυμίσω, όλοι είμαστε μια ηλικία. Παλιότερα, οι επιχειρήσεις οι μεγάλες. Εντάξει, η Φραγκούλη, δεν εννοούσε εσένα. Οι επιχειρήσεις οι μεγάλες πλήρωναν πολλά λεφτά για να μετεκπαιδεύσουν τους εργαζόμενους τους. Θυμάμαι, έκανα ίσως το λάθος, αν κυνήγαγα λεφτά, είναι σίγουρα λάθος. Ένας συμφοιτητής μου παλιός είχε πάει στην IBM, αφού έκανε πρώτα ένα σεμινάριο στο ΕΛΚΕΠΑ και μου λέει, έλα βρε και εσύ να πεις εδώ και τα λοιπά. Στη, η IBM λοιπόν τον πήρε και επειδή ήταν ικανός τελικός και τον χρειαζόταν, τον έστειλε δύο χρόνια με δικά της έκδοσης στην Αμερική, πήρε βαρβάτες πυρές και γύρισε πίσω και γίνει ένα μεγάλος τέλεχος τότε της εκπαίδευσης. Αυτό λοιπόν που τότε γινόταν από τις επιχειρήσεις, τώρα και σε κάθε επίπεδο, όχι μόνο στο υψηλό αλλά και στο χαμηλότερο, γίνεται από τον ιδιότητα. Πρέπει να γίνεται από το ίδιο το άλλο. Πέρασε ένα μεσοδιάστημα, το διάστημα αυτών των έκχωση, όπως τα λέγανε, συγγνώμη, των προγραμμάτων αυτών που οργανώνανε σεμινάρια που πλήρωνε 60% ένα, 40% ο άλλο. Τα κοινοτικά, λέτε. Τα κοινοτικά αυτά, που βγαίνανε μέσα από τα διάφορα πακέτα, τα οποία ήταν το ενδιάμεσο, απάλασαν τις επιχειρήσεις, όχι τον κόσμο πάλι, απάλασαν τις επιχειρήσεις από ένα σημαντικό μέρος των εξόδων για τη μετεκπαίδευση, για να μην νομίζουμε ότι αυτά τα μέτρα γίνανε για να εξυπηρετήσουν εμένα, το γιο μου και τα νέα τα παιδιά. Και φτάσαμε τώρα σιγά σιγά στο ότι, μάγκα μου, μόνος σου θα πρέπει να είσαι ευέλικτος, να μπορείς να μαθαίνεις ό,τι χρειάζεται. Αυτό όμως πρέπει να προετοιμαστεί αυτό το σχολείο, γιατί δεν μπορεί ο καθένας με όποια εκπαίδευση έχει πάρει να έχει την ίδια δυνατότητα ευελιξίας. Τώρα υπάρχει μια λεπτομέρεια. Θεσμικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τρόπο να επιβάλλει προγράμματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην τριτοβάθμια έχει μεγαλύτερο λόγο, συνθήκες Μπολόνια κτλ. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σε πολλούς τομείς έχει δυνατότητες πιέσεων κτλ. Αλλά ειδικά για το τι και πώς θα διδαχτεί, δεν υπάρχει ένα θεσμικό μέσο να το επιβάλλουν.
και προσπαθούν να κρατήσουν εξωτερικά τα προσχήματα, να μην φαίνεται ότι οι παρεμβάσεις τους είναι τόσο ομές. Αυτό ξέρετε, είναι αυτό που ισχύει και γενικότερα στην πολιτική κατάσταση. Δεν χρειάζεται η Χούντα όσο καταφέρνεις τα πράγματα να τα κάνεις χωρίς με αυτό που λέμε δημοκρατία. Αν όμως τα πράγματα πάνε στραβά, φτιάχνεις και τη Χούντα σου και καταρρίζεις. Καλό είναι να το ξεφύγεις, να τα αποφύγεις. Έτσι λοιπόν είμαστε σε αυτή τη φάση που ακόμα τα αποφεύγουμε και τα αποφεύγουμε γιατί εμείς, ο απλός ο κόσμος, ή δεν γνωρίζουμε ή αδιαφορούμε ή καθόμαστε σπίτι μας και δεν παλεύουμε για να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία θέλουν να μας περάσουν. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ο Όσα. Για να γίνει επίσης πιο αντιληπτό αυτό που είπε η Ζέτα, ότι οικονομικά είναι τα μόνα που σκέφτονται για την εκπαίδευση, δεν σκέφτονται μόνο το παιδιό μας. Μην γελιόμαστε. Ανατέθηκε στον οργανισμό οικονομικής στρατηγικής ανάπτυξης. Είναι καθαρά. Είναι ένας οργανισμός καθαρά οικονομικός. Αυτός λοιπόν έφτιαξε ένα διαγωνισμό των PISA. Δεν ξέρω πόσο ξέρετε για το διαγωνισμό αυτό, όμως θα τον ακούτε συχνά, θα το διαβάζετε, κοιτώντας διάφορες ομιλίες, βάζοντας το λίμα έτσι στο Google, μέσα, όχι στο Google, κατεβάζοντας κείμενα από το κοινοβούλιο, έβαλα το PISA για να το βρω στα κείμενα πόσες φορές. Κατ' επανάληψη χρησιμοποιείται. Αξιοποιείται, θα σας πω, αξιοποιείται με όποιον τρόπο θέλουν, βγάζουν και ό,τι συμπεράσματα θέλουν από αυτόν. Ωστόσο, να σας πω λίγα πράγματα για τον PISA γιατί είναι πολύ σημαντικό. Κάθε χρόνο γίνεται, κάθε δύο χρόνια γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου με τρία θέματα. Έχουν γλώσσα, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες. Και επιλέγονται κάποια σχολεία με κάποια μέθοδο, κάποια δείγματα και όλοι οι μαθητές των σχολείων μιας ηλικίας, τα παιδιά αυτά μπορεί να είναι τέλος τρίτη γυμνασίου ή πρώτη ηλικία ανάλογα με τις ηλικίες τους. Επιλέγεται λοιπόν το σχολείο αυτοί οι μαθητές και περνάνε και τους δίνουν ένα τεστ, τρία τεστ εκεί πέρα και τα οποία πάνε και τα μαζεύει η PISA και τα κάνει. Και με βάση αυτό και τα αποτελέσματα βγαίνουν τα δελτία του που λέει η Ελλάδα είναι κάτω από το μέσο όρο τόσο, η Κίνα είναι εκεί τόσο ψηλά, η Ιαπωνία έτσι είναι αλλιώς. Άρα, εδώ είναι το πιο κρίσιμο, το άρα. Άρα, επειδή είναι πολύ σημαντικό και είναι μεγάλη ντροπή να είσαι τόσο χαμηλά στον PISA, πρέπει να κάνεις αυτού του είδους την εκπαίδευση που θα σε φέρει στον PISA πιο ψηλά. Τι γίνεται τώρα, ποιο είναι τώρα το σημείο που είπε και η Ζέτα, απλώς θα το πιάσω εγώ λίγο πιο έντονα. Αυτό που λέμε, θα το πω μάλλον, θα ξεκινήσω να το λέω πιο απλά. Στη γνώση υπάρχει το τι, το πώς, το γιατί. Καταλαβαίνετε ότι το γιατί είναι η κορονίδα. Είναι η κορυφή, δεν είναι. Ο κάθε ένας άνθρωπος ξέρει, μαθαίνει ότι αυτό είναι τραπέζι. Πώς το φτιάχνουνε είναι πιο δύσκολο από το να μάθεις τι είναι. Θέλει μια τεχνική. Γιατί φτιάχνουμε τραπέζια, γιατί τα κατασκευάζουμε έτσι, γιατί τα τραπέζια σε αυτά τα σπίτια είναι έτσι και στα άλλα είναι αλλιώς. Όλα αυτά τα πράγματα είναι το ανώτερο, το πιο υψηλό στάδιο γνώσης που μπορεί να έχεις. Πάμε στα θέματα της οικονομίας, γιατί διαβάζουμε και οικονομία στο σχολείο. Τι είναι κέρδος, το ξέτο μαθαίνεις. Στο τι. Τι είναι ζημιά, τι είναι αγορά, τι είναι εμπόριο, μπλα. Πώς λειτουργεί, βεβαίως. Λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, υπάρχουν τράπεζες, δίνουν τα δάνεια, γίνονται αυτές, βάζει το ποσοστό κέρδους, κάνει τη διαφήμιση, αυτό είναι το πώς. Και μετά είναι το γιατί. Εκεί βέβαια το γιατί. Είναι απαγορευμένο να το ξέρουμε. Γιατί αν αυτό το γιατί το συλλογιζόμασταν λίγο παραπάνω, θα έκανα την πολύ απλή ερώτηση που όλοι νομίζω την έχουμε κάνει στους εαυτούς μας. Τι διάλο ρόλο έχει η ανάπτυξη και η τεχνολογία. Τόσες χιλιάδες χρόνια ο κόσμος αναπτύσσεται, η επιστήμη προχωράει, η τεχνολογία λέμε ραγδαία βήματα, εκφράσεις, επαναστατική, τρέχουν τα πράγματα, ποτάμι, χήμαρος είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας. Τι πετυχαίνει η τεχνολογία, δεν έπρεπε να πετυχαίνει τη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου και της φύσης.
δεν ίσχυε και πράγματι σε μεγάλο δίσκο ίσχυε ότι γλιτώνει ο άνθρωπος από τον κόπο και μειώνεται ο κόπος του ανθρώπινος χάρη στην τεχνολογία. Πώς διάλογο αυτό δένει με ότι πρέπει να δουλεύουμε παραπάνω και πιο εντατικά και να είμαστε ευαίοι. Πώς δένει όλο αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα των γιατί δεν διδάσκω. Θέλω να σας πω το εξής. Τα θέματα της πίζα είναι ωραία. Μ' αρέσουν. Ωραίες εσείς, ωραία προβλήματα τα περισσότερα. Πολύ θα γουστάριζα να μπορούσαν τα παιδιά μας να τα λύσουν. Όμως, ξέρετε, όταν έχεις ένα συγκεκριμένο χώρο, ένα υλικό κτλ. Και θες να πετύχεις κάτι, χρόνο του ίδιου, πρέπει να κάνεις και μία κατανομή, μία να ιεραρχήσεις, ποιο είναι πρώτο, ποιο είναι δεύτερο, γιατί δεν χωράνε όλα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν χωράνε όλα να τα κάνεις σε μια εποχή, δεν είναι. Άρα, για να κάνεις αυτό που ζητάνε, το οποίο είναι, να το πω, το λένε, λιτέραση στα αγγλικά, που άλλοι το μεταφράζουν εγγραμματισμό, δεν υπάρχει τέτοια λέξη, εδώ έχει καινούργια λέξη, άλλοι αλφαβητισμό, λιτέραση, λίγα αγγλικά, που σημαίνει το, η ικανότητα να διαβάζεις και να γράφεις. Λένε λοιπόν ότι θέλουμε να εξετάσουμε την λιτέραση, δηλαδή την, τον γραμματισμό των ανθρώπων στη γλώσσα, στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες. Δηλαδή να μπορούν να κάνουν αλφαβήτα αυτών όλων. Και θέλουμε λοιπόν, λέει, αποκλειστικά να μπορούν να λύνουν καθημερινά προβλήματα. Αυτά που είπε η Ζέρα. Θέλω από το σχολείο να βγαίνει και να μπορεί να λύνει καθημερινά ζητήματα. Μπορεί να το κάνεις και αυτό. Μακάρι, ε. Ποιος δεν θα ήθελε να βγαίνουν οι μαθητές του και να ξέρουν τα πάντα και να ξέρουν και αυτό. Για να δώσω ένα παράδειγμα του ότι δεν γίνεται και γιατί δεν γίνεται. Δεν θα μιλήσω εγώ. Θα μιλήσουν 203 καθηγητές πολυτεχνείων και ΤΕΗ της Φιλανδίας. Όταν η Φιλανδία έπαιρνε, σάρωνε τις πρωτιές στα μαθηματικά στον ΠΙΖΑ με τεράστια διαφορά από τους άλλους. Βγαίνουν λοιπόν 203 καθηγητές αυτών των σχολών και λένε, τίτλος, η έρευνα ΠΙΖΑ λέει μόνο τη μισή αλήθεια για τις δεξιότητες των Φιλανδών μαθητών στα μαθηματικά. Τα αποτελέσματα της έρευνας ΠΙΖΑ έχουν προκαλέσει ικανοποίηση και περηφάνεια στη Φιλανδία. Οι εφημερίδες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν διαφημίσει το γεγονός ότι όσοι τελειώνουν το φιλανδικό υποχρεωτικό σχολείο είναι ειδικοί στα μαθηματικά. Όμως οι καθηγητές μαθηματικών στα πανεπιστήμια και ΤΕΗ ανησυχούν, καθώς στην πραγματικότητα οι μαθηματικές γνώσεις των νέων φοιτητών έχουν αποκλίνει δραματικά. Ως παράδειγμα που ενισχύει αυτή την άποψη μπορεί να θεωρηθεί η εκτεταμένη έρευνα Teams 1999, στην οποία οι Φιλανδοί φοιτητές βρίσκονταν κάτω του μετρίου στη γεωμετρία και την άλλη. Ως άλλο παράδειγμα, για να μην αποτύχει μεγάλος αριθμός φοιτητών στις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, η Επιτροπή πιέστηκε να κατεβάσει τη βάση στα μαθηματικά σε ανησυχητικό βαθμό μερικές χρονιές. 6 στα 60 μόρια επαρκούσαν για να περάσει κάποιος. Ακούτε τις κραυγές τις δικές μας για τη βάση του 10 στις εξετάσεις να μπήκε. Ξέρετε πως είναι το 6 στο 10. Είναι το 1 δέκατο του άριστα. Είναι το 2 στο 20. Περνάγανε σε αυτές τις σχολές με 2 στο 20 σε αυτές τις γνώσεις οι πρωταθλητές του ΠΙΖΑ Φιλανδοί. Αυτά είναι στοιχεία που αποδεικνύουν, γιατί μερικοί λένε, έλα μωρέ, εσείς οι δάσκαλοι που νομίζετε εμείς θέλουμε να τα κάνετε και μπορείτε να τα φτιάξετε αυτά και εσείς φέτε που είσαστε τεμπέληδες και όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό θέλετε και αξιολόγηση. Αν προχρόνω δεν θα προχρόνω. Ίσως να το πούμε μετά αυτό. Αυτό λοιπόν είναι, και λένε παρακάτω ότι αυτή η αντίφαση οφείλεται στο ότι δώσαμε το βάρος στα καθημερινά προβλήματα και αγνοήσαμε την άλλη κλπ. Είναι αυτό το πώς και το τι σε αντίθεση με το γιατί. Για να κλείσω, επειδή έχουμε κάποιο χρόνο και μήπως να δοθεί η ευκαιρία να τα πούμε λίγο παραπάνω μετά, λέω συχνά και γράφω και σαν μότο, είναι αυτό το οποίο γίνεται. Κάποτε οι επιστήμονες ήλπιζαν να κατασκευάσουν μηχανές που να σκέφτονται όπως ο άνθρωπος.
Σήμερα το παγκόσμιο οικονομικό κατεστημένο απαιτεί από την εκπαίδευση να παράγει ανθρώπους που να σκέπτονται όπως οι μηχανοί. Δείτε πώς θέλουν τον άνθρωπο που να είναι ο τέλειος επιδέξιος χειριστής κομπιούτερ. Όχι για το κομπιούτερ, σε όλα, να είναι όπως ο καλός χειριστής κομπιούτερ. Τι κάνει αυτός? Πώς είναι τα ποντικάκια που ελέγχουν την ευθεία τους, με ποιο τρόπο ελέγχουν την ευθεία των ποντικών? Θυμάστε, ξέρετε, δει, τα βάζουν σε λαβυρίνθους. Πώς βρίσκεις στην άκρη το λαβύρινθο για να βρεις το τυράκι? Δοκιμή και πλάνη. Αυτό το πράγμα είναι, έτσι δουλεύει και ο υπολογιστής, και εγώ έτσι έλεγα. Δοκιμάζεις, μην περιμένεις από σχολές και τέτοια, τι να μάθεις. Όποιος έχει μάθει, και γι' αυτό τα πιτσιρίκια είναι εύκολα σχολή, κτλ. Αυτόν τον άνθρωπο θέλω να φτιάξω. Αυτό θα το επιτρέψουμε?